Ναι. Κύριε Πρόεδρε του Πνευματικού Κέντρου, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και μας θυμάτε με την παρουσία σας. Πρωτού ξεκινήσουμε, θα ήθελα να αφιερώσω την εκδήλωση αυτή στη μνήμη του αδερφού της μητέρας μου, του θείου μου, του Αντρέα του Κουρσινού, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τους ανθρώπους που έχω δίπλα μου σήμερα, αυτούς τους δύο εξαίρετους κυρίους, τον Αναστάσιο τον Στάμο, ο οποίος είναι πάνω απ' όλα φίλος μου, στο τεχνικό λύκειο διευθυντής και συγγραφέας, και τον Γεράσιμο τον Αραβανή, ο οποίος είναι φιλόλογος και φροντιστής. Γεράσιμο, αν θες, μπορείς να... Καλησπέρα, βαρύτιμη και ισότιμη σε όλους. Φίλες και φίλοι, σαν σήμερα, το 1943, πέθανε ο Παλαμάς. Πέθανε η σάρκα του, το πνεύμα του, όχι απλώς ζει, αλλά είναι, νομίζω, δραματικά επίκαιρο. Ιδού. Από το «Η Πολιτεία και η Μοναξιά». Δεν έχει σόλι μπε Θεούς, μη δε λεβέντε σιώσα. Ραγιάδες έχεις μάνα γη, σκυφτούς για το χαράτσι. Κούφιοι και οκνοί καταφρονούν τη θεία τραχιά σου γλώσσα. Των Ευρωπαίων περίγελα και των αρχαίων παλιάτσι. Και δημοκόποι κλαίωνες και λογοκόποι ζωήλοι και μαμονάδες βάρβαροι και χάβνοι λεβαντίνοι. Λύκοι, κοπάδια, υπιστικοί και ψωριασμένοι σκύλοι. Χαροκόπη αδιάντροπη. Και πόρνη ρωμιοσύνη. Φίλες και φίλοι, όταν κάποιος απειβδημένος από το άκος μου, από το άθλιο σκηνικό της πολυδέδαλης και πολυτάραχης πραγματικότητας, πασχίζει να δημιουργήσει ζωτικά ρήγματα για να απαλλαγούμε από την πνιγυρία κοσμία, από την πνιγυρία αθλιότητα. Είναι κιόλας πολίτης στον ιδανικόν την πολιτεία. Φίλε Μενέλαε, κτίζοντας με ελάχιστα μάλιστα αισθητικά ψεγάδια τα πρώτα σου ποιητικά σκαλιά, εδώ που έφτασες λίγο δεν είναι. Τόσο που έκαμες μεγάλη δόξα. Συνέχισε λοιπόν με την πεποίθηση πως το ωραίο, το μεγάλο και το αληθινό, ενώ φαίνεται ιδιαίτερα στους χαλεκούς μας καιρούς πως πεθαίνει, στην πραγματικότητα βλασταίνει. Οι θεράποντες της ποίησης, οι θεράποντες της τέχνης γενικότερα, όπως και οι θεράποντες της παιδείας, με την ουσιαστική, την ουμανιστική έννοια των όρων, όλοι εμείς έχουμε χρέος να οργώνουμε το χώμα και να ρίχνουμε το
τον πιο μικρό από όλους τους σπόρους. Πρόκειται όμως για τον σπόρο του συνάπου, που μεγαλώνει σε τεράστιο δέντρο, όπου καταφεύγουν όλα τα πουλιά του ουρανού. Συνέχισε λοιπόν, Μενέλαε. Την έμπνευση, είμαι βέβαιος ότι το γνωρίζεις, δεν θα σου τη δίνει το άγχος του αισθητικός ποιήν, αλλά το γλυκό όραμα και το γλυκό βίωμα του αισθητικός ζήν, το οποίο άλλωστε είναι ο μόνος προορισμός και ο μόνος λόγος ύπαρξης της ποίησης, της τέχνης γενικότερα, όπως και της παιδείας, βεβαίως. Συνέχισε, Μενέλαε, όπως συνεχίζουμε οι θεράποντες της τέχνης, οι θεράποντες της επιστήμης, οι θεράποντες της παιδείας, από το δικό του μετερίζει ο καθένας. Όλοι εμείς που έχουμε χρέος να είμαστε οι ταγοί, να είμαστε οι σημεοφόροι στον ανηρήνευτο αγώνα, ώσπου να φτιάξουμε και θα φτιάξουμε τον κόσμο αντάξιο του Πυθαγόριου ονόματός του. Κόσμος ίσον κόσμο, ίσον στολίδι. Ώσπου να φτιάξουμε την Ελλάδα αντάξια του ιερού ονόματός της. Ελλάς, ίσον πέτρα, χώρα του ήλιου, του φυσικού και παράλληλα και κυρίως του πνευματικού ήλιου. Χώρα του φωτός, του φυσικού και παράλληλα και κυρίως του πνευματικού φωτός. Συνέχισε, φίλε Μενέλαε. Όπως συνεχίζουμε, οι Έλληνες, αδιακρίτως των ειδικότερων ιδεολογικοπολιτικών και θρησκευτικών ή μη πεπιθήσεων, ώσπου στη φιλτάτη πατρίδα μας δεν θα έχουν θέση το και οι όλοι μαζί τα φάγαμε, ώσπου στην Ελλάδα μας, στην πνευματική λαμπαδιδρόμο της οικουμένης, ο αέρας της πάγκακης εθνικής κατεσχήνης δεν θα παίρνει τη σημαία των ιδανικών. Κυδάδο του λόγου, παραδίδω στον συνέδρια και φίλο Αναστάση Κωνστάμ. Σας ευχαριστούμε που παρευρίσκεστε απόψε μαζί μας και τιμάτε την απόψινή εκδήλωση. Μετά τον άξιο φιλόλογο, τον Γεράσιμο Αραβανή, Γεράσιμο, να σε καλούμε στο σχολείο μας να βγάλεις τέτοια σπύρινους λόγους, να συγκινείς. Εγώ μηχανικό εδώ είμαι, από άλλη σκοπιά. Ιστοριοδηφώ όμως και φιλολογίζω. Γι' αυτό θα κάνουμε τις απαραίτητες αναφορές και προεκτάσεις για να κατανοήσουμε το έργο του Μενέλαου. Γιατί γράφει αυτά που γράφει. Και μετά θα βλέπουμε τι γράφει. Μια καλή εισαγωγή είναι το πρώτο του βιβλίο, γιατί το δεύτερο είναι συνέχεια στην ουσία το πρώτο. Το 2013 που το ξαναπαρουσιάσαμε μαζί, τα βιοπορίσματα.
επέλεξα δύο χαρακτηριστικές στροφές για να μας βάλει αμέσως το κλίμα. Έλληνα, σε έκαναν Ρωμιό, δίχως το θέλημά σου. Σου ξεριζώσαν την ψυχή, τα κάρματά σου σπάσαν. Σου δώσαν νούθα δόγματα να πορευτείς η ζήση. Βοσκούς να έχεις προπάτορες και τους θεούς ουβραίους. Κάθε λέξη μας πληγώνει. Έλληνα, σε έκαναν Ρωμιό, σου ξεριζώσαν την ψυχή, σου δώσαν νούθα δόγματα. Δεν ξέρω πόσοι τα κατανοείτε αυτά. Αυτά και άλλα τόσα μάνα πες τους. Μήπως οι θύμοι σας ξορκίσουνε τη λύθη. Μήπως λιγμοί αναδυθούν από τα στήθη και ασπαστούν τις ελληνικές καταβολές τους. Καλή εισαγωγή, αρκετή για να μπούμε στη δεύτερη ποιητική συλλογή. Το «Εδώς Ελλήνων» του Μενέλαου Ζακυνθήμου. Εδώ ο Μενέλαος παρουσιάζει με συγκλονιστικό τρόπο, μέτρο και εξαιρετική ενάργεια τον εθνικό και πατριωτικό του προβληματισμό. Θα διακρίνουμε το έργο του σε δύο μέρη. Δύο εποχές αναφοράς. Το κλαίος, τη δόξα, αλλά και τις καταστροφές των αρχαίων χρόνων σε σχέση με το σύγχρονο άγος, την εδώ, την τροπή που πρέπει να αισθανόμαστε και πήγε τίτλο στο βιβλίο και το ηρωικό νέπος των νεωτέρων χρόνων που δεν σταματήσαμε να γεννάμε ήρωες σε αυτόν τον τόπο από την Εθναγερσία έως την Κυπριακή Τραγωδία και τη συνεχιζόμενη τυραννία των βορειοπυρωτών που τους ξεχνάμε και εδώ τους λέμε Αλβανούς και οι Αλβανοί τους λένε Έλληνες. Το έργο του Μενέλαου διαπνέεται κυρίως από την αρετή της φιλοπατρίας, την οποία ορίζει ο Σωκράτης. Μητρώστε και πατρός και των άλλων προγόνων, απάντων, τιμιότερων και σεμνότερων και αγιότερων εστίν η πατρίς. Η Αγία Πατρίς, βλέπετε η λέξη Άγιος πόσο αρχαία είναι, ε? Πρώτο ποίημα, είμαστε έτοιμοι να παγγείλουμε. Εσέδαφος φέρνει. Εσέδαφος φέρει. Σιωπούν τα γρήμια και γρικούν το γοργοπάτημά του. Άγος βαρύ επίκειται και η φύση το γνωρίζει. Καθώς σημώνει φθονερός ο όχλος του θανάτου, θρύνει η πλάση γοερά. Ο αγέρας ψιθυρίζει. Τούτος ο μαύρος συρφετός, το βιβλικό κοπάδι, ψυχή δεν έχει ελεύθερη, ούτε καρδιά προστάζει. Το πνεύμα του είναι ανίσχυρο, δοσμένο στο σκοτάδι, κι όλο το είναι του φρικτά το δόγμα εξουσιάζει. Σ' αφήσω αυτοκράτορας, μονολογεί το αγέρι. Θέλει οι βωμοί να γκρεμιστούν, το πνεύμα να εκλείψει, τα είδωλα και τους ναούς εσέδαφος να φέρει. Και του Έλληνα το απάβγασμα για πάντα να εξαλείψει. Το ολοκοντεύει μοχθηρό του οριμαγδού το αστέρι, όλη η φύση να γρυκά το εργοπάτημά τους. Κρατούν αγάπη σύμβολα και πέλεκι στο χέρι κι είναι ταράσα τους τραχιά σαν την τραχιά καρδιά τους. Πλέον τα γέρι δεν μιλά, το αγρίμι δεν σαλεύει. Των συντριμμένων οι κραυγές τυχιώνουνε τα βράδια. Έσβησε ο πέλεκης στο φως κι αυτό γυαλού μισεύει. Το πνεύμα εξωστρακίστηκε στα μυαλά σκοτάδια.
Τι τα λέει αυτά ο Μενέλαος? Μίλησε για αυτοκρατορικά διατάγματα στην ουσία, διότι επί αιώνες, πάνω από τρεις αιώνες, έχουμε υποστεί ένα απέραντο ολοκαύτωμα, το οποίο παραμένει αδίδακτο. Χαρακτηριστικά από τα πολλά έδεικτα που έχουν βγάλει οι αυτοκράτορες τότε της Κωνσταντινούπολης εναντίον των Ελλήνων, θα σας δείξω δύο-τρία. Ο Κωνσταντίος είναι μετά τον Κωνσταντίνο. Να κλείσουν όλοι οι ναοί σε όλες τις πόλεις, σε όλους τους τόπους οικουμένης. Απαγόρευση της ελληνικής θρησκείας. 354 μετά Χριστόν. Ο Θεοδόσιος κατόπιν, ο Ισπανός αυτός από το κράτο, μέγας αποκληθής. Εάν κάποια αγάλματα βρίσκονται ακόμα μέσα στους ναούς, να ξεριζωθούν εκ θεμελίων. Κι άλλο διατέγμα. Διατάσσομαι όλα τα ιερά και οι ναοί που στέκουν ακόμη να καταστραφούν και να εξαγνιστούν τα απομεινάρια τους με την ύψωση του σημείου της σεβαστής χριστιανικής θρησκείας. 392 μετά Χριστόν θυμίζεται την ημερομηνία, διότι τότε πάβουν οι Ολυμπιακοί αγώνες και τα Ελευσίνια μυστήρια με διατάγματα του Θεοδοσίου. Το μεγάλο του Θεοδοσίου. Τρία χρόνια κατόπιν έχει πεθάνει τώρα ο Θεοδόσιος και στο θρόνο είναι ο Αρκάδιος, 12χρονος, ανήλικος, και τον επιτροπεύει ο Ρουφιάνος, ο Ρουφίνος. Αυτός λοιπόν, πλήθος βαρβάρων εισαγαγών, των οποίων ηγείται ο Αλάριχος, πάσα νομού την Ελλάδα και τα περί την Ιλυρίδα διεπόρθη. Κατέστρεψε όλη την Ελλάδα φέροντας τους βαρβάρους, του Αλαρίχου, τους Βυσιγότους, του σημερινού φράγκου. Ο Ρουφίνος υπέχερε, κοιτάξτε χαρακτηριστική φράση, και των κοινών όλεθρων απελάμβανε. Ο δε βασιλεύς εν αφασία διατέλει. Αυτά τα λέει ο Ιωάννης Αντιοχεύς. Ο Ευνάπιος συμπληρώνει. Αλάριχος έχουν τους βαρβάρους, δια των πυλών παρήλθεν Θερμοπύλες. Όσπερ διασταδίου τρέχοντας, δεν τον εμπόδιζε κανείς. Γιατί ήμασταν υπό ρωμαϊκή κατοχή, δεν είχαμε δικό μας στρατό, τι να υπερασπίσουμε, δεν είχαμε όπλα. Τι άφτασε αυτό τα σπήλας απέδειξε της Ελλάδος, ή τον ταφεά η μάτια εχόντων, ακολύτως προς παρασελθόντων, ασέβεια. Η ασέβεια των ταφεά η μάτια εχόντων, καταλαβαίνετε, ποιοι καθοδηγούσανε τους βαρβάρους, που ξέρανε που είναι κάθε πόλη. Και ο των ιεροφαντικών θεσμών παραλλαγής νόμος και σύνδεσμος. Και έχουμε και αυτό το δοκουμέντο, είναι η εικόνα του Αγίου Όρους, που θυμίζει τους σημερινούς τζιχαντιστές που όλοι φρίξαμε τι κάνανε στη Συρία. Άλλος αυτοκράτορ, ο Λέων Α και αργότερα ο Ανθέμιος, βγάζει αυτοκρατορικό διάταγμα, κανείς να μην αποπειραθεί ιδεολατρικές δυσυνεμονίες. Οι ναοί έχουν καταστραφεί, έτσι. Διαιωνίζοντας πράξεις που αποτελούν δημόσιο έγκλημα. Το να λατρεύεις τον Θεό σου σε κάποιο σπίτι ή λιβάδι, δεν υπάρχουν ναοί, στο ύπαιθρο, στο σπίτι σου, θα χάσει την περιουσία του. Και αφού υποστεί σωματικό βασανισμό με μεταλλικά όργανα, κόψιμο μύτης, αυτιών, γεννητικών οργάνων, χαρακώματα, θα οδηγηθεί σε διαρκή εξορία. Εξορία ήταν τότε η Σκυθόπολης. Την έχετε ακούσει, την έχουμε διδαχθεί ποτέ. Για το Auschwitz όμως και τον Dachau μας κάνουν κάθε μέρα πλήσια κεφάλου. Εδώ ήσαμε 100 εκατομμύρια, γιατί ήμασταν 200 εκατομμύρια τότε οι Έλληνες. Όλη η Μεσόγειος και όλος ο Εύξηνος Πόντος και όλη η Μέση Ανατολή είχε 3.000 ελληνικές πόλεις. Βάλτε, επί 10.000 δεν είναι πόσο βγαίνει. 10.000 είπα λίγα. Οι Σκυθόπολες λοιπόν, θα τη δούμε παρακάτω και σε ποίημα. Και φτάνουμε πια στο 530, αυτοκράτορ Ιουστινιανός. Επειδή μερικοί συνελήφθησαν διακατεχόμενοι από την πλάνη των μισαρών ανώσιων Ελλήνων, θα υποβληθούν στην αντίστοιχη τιμωρία. Θα τους αφαιρεθούν τα πάντα, δίμευση περιουσίες. Εάν επιμείνουν στην πλάνη των Ελλήνων, θα υποβληθούν στην εσχάτη των ποινών. Θάνατος. Και ειδού κι άλλο ένα ντοκουμέντο από
Βυζαντινό πάπυρο. Άλλης, άλλης δε άλλες κακών ιδέες. Η ιδεολογία τους δηλαδή ήταν κακή και τους σπάξανε. Τσιχαντιστές της εποχής εκείνης. Πάμε στη Σκυθόπολη. Μανελάος, ποιος, ο Γεράσιμος. Σκυθόπολης. Το είναι του όλο βυθίστηκε στον πόνο. Ήξερε πια πως δεν υπήρχε επιστροφή. Μονάχα ήκτο ένιωθε για αυτούς και μια κάποια αποστροφή. Τρία μερόνυχτα τσακίσαν το κορμί του, πράξεις φρικτές, δεν χωράει η λογική. Στερνές εικόνες φέρνει στο μυαλό του, καθώς σβήνει μέσα σε αυτή τη φυλακή. Τα όλβια χρόνια απ' τη μνήμη ανασύρει, όταν κανείς δεν ήταν κτήμα κανενός. Προτού το δόγμα τα πάντα αλώσει εις το όνομα του ψεύτικου ενός. Είδε πολίτες να ακμάζουν μες της πόλης και ύστερα ευδαίμονες θεούς να ευγνωμονούν, ιεροφάντες τα ψευτά μυστήρια άριστους να κοινωνούν. Και στα πεδία των εκάστοτε μαχών είδε σπουδαίους άντρες να αποθνίσκουν. Πιστοί στους νόμους υπερβομών και εστιών, την ιστεροφημία που ζητούν να βρίσκουν. Τους ρήτορες σοφά να αγορεύουν, ονώσει προσφέροντας χωρίς φιδό. Στην αγορά να πλέκει εγκόμια ηρώ, άκουσε κάποιον αηδό. Ένα έθνος ως τα πέρατα του κόσμου να αφήνει κλαίος ανεξίτηλος τον χρόνο. Είδε θεούς και ανθρώπους τον ίδιο να μοιράζονται τον θρόνο. Ξάφνου, τα μάτια του με δάκρυα γεμίσαν. Τούτες οι θύμισες δεν ήταν πλέον λαρές. Αφόρητος ο πόνος το κορμί και οι πληγές του τρομερές. Και αυτός ο Δήμιος που ζητάει να σπαστεί τον κύβδηλο Θεό. Τα βάσανά σου θα τελειώσουν. Ως τάχα θέλει. Τότε κοντά του τον καλεί και ο Δήμιος κύβει να ακούσει. Σαρδόνιος γέλοτας έχει το πρόσωπό του πλημμυρίσει. Μπορεί να πήρες τη ζωή μου, μα δεν πέθαναν οι Έλληνες θεοί, του ψιθρίζει. Μήτε το πνεύμα σκότωσες. Και για τα ηλίσια παιδεία λεύτερη πλέον η ψυχή του φτεργίζει. Μάθαμε λοιπόν και το σκεφτόμαστε πολύ χάρη στο Μανέλα. Ο Ιωάννης Μαλάλας έγραψε «Διωγμός γέγονε των Ελλήνων μέγας». Ούτε αυτό το γνωρίζουμε. Οι Ρωμαίοι διώξαν τους Χριστιανούς. Αλλά μετά μόλις έγιναν εξουσία, διώξαν τους Έλληνες. Η μεγαλύτερη αυτοκτονία στην ιστορία, γράφει ο Σωζομένος, των Ελληνιστών πάντες διεφθάρισαν, σκοτώθηκαν όλοι. Οι μεν πυροί, οι δε ξύφοι, άλλοι από πυρ και άλλοι με ξύφος. Τους έκαψαν, απολέστε προσετάχθησαν και οι αναπάστον την αρχομένη λαμπρός φιλοσοφούντες. Αν είχες αφήσει και γέννηση και έμοιαζε με φιλόσοφο, θα φέρω το κεφάλι. Έξοδος βιβλίων της Εβραϊκής Βίβλου, έτσι, που έχουμε εμείς ως Παλαιά Διαθήκη, δυστυχώς.
Τους βωμούς αυτών θέλεις καταστρέψει και τα είδωλα αυτών θέλεις συντρίψει και τα άλση αυτών θέλεις κατακόψει και εξαλείψει τα ονόματα αυτών εκ του τόπου εκείνου. Ένα χαρακτηριστικό από τα πολλά αποσπάσματα που έχει μέσα η Βίβλος, 100 αναφορές έχει για να φωνεύσουν. Αποκτενής από ανδρός έως γυναικός και από νηπίου έως θυλάζοντος. Και δεν τους έφεραν τα παιδιά και οι άντρες και οι γυναίκες, αλλά και τα ζώα, και από μόσου έως προβάτου και από καμήλιου έως όρου. Μην αφήσεις τίποτα ζωντανό. Αν δεν είναι αυτός ο ορισμός της γενοκτονίας, ποιος είναι? Και υπάρξει ιερό κείμενο. Και το έχουμε και εμείς δικό μας ιερό κείμενο. Δεν μας τα διδάσκουν όμως. Τι διδασκόμαστε? Εγώ δεν το ήξερα αυτό, το έμαθα μεγάλος. Δεν τα διδαχθήκαμε έτσι τα πράγματα. Τώρα όμως πάτησα κάρτα όλα ξεκάθαρα, δεν φοβόνται πια. Το όνομα του Θεού που γράφεται στα εβραϊκά με 4 γράμματα, Ζεύς, 4 γράμματα, αλλά 4 γιατί. Διαβάζεται Γιαχβέ, Γιεχωβάς που λέμε. Είναι βιβλίο Αλφα Γυμνασίου που διδάσκονται τα παιδιά μας. Αλλά δεν διδασκόμαστε τι εστί Γιαχβέ, νομίζουμε ο Θεός, Πάτερ ημών εν της ουρανής. Έχει σχέση η Κυριακή προσευχή, Πάτερ ημών εν της ουρανής, με Αυτόν. Σε Αυτόν αναφέρεται ο Χριστός, αν είναι δυνατόν. Και για να μην τα λέμε εμείς, τα λένε οι ίδιοι. Ραβίνος Μάρκους Ελί Ραβάζ, βιογράφος της οικογενείας Ρότσιλντ. Επίσημα πράγματα, κορυφή. Έχουμε γκρεμίσει τα πρότυπά σας, έχουμε παραμερίσει την εθνική σας κληρονομιά και τα έχουμε αντικαταστήσει με τον δικό μας Θεό και τις δικές μας παραδόσεις. Αυτά αναγράφονται το 1928 στο περιοδικό των Ηνωμένων Πολιτειών Century. Έχουμε και το αγγλικό κείμενο και έχουμε μεταφραστεί και στα ελληνικά. Πώς τα έχουμε, πώς τα έχουμε, πώς τα έχουμε βρει. Καμία κατάκτηση στην ιστορία δεν μπορεί να συγκριθεί με την απόλυτη σάρωση των ιδανικών σας. Clean sweep of our conquest over you. Sweep. Μας έχουν σαρώσει. Πάμε. Τρίτο ποίημα. Πηγή της λύθης. Ήρθε ο χρόνος. Έσβησε το κρίμα και η βροχή το αίμα θα ξεπλύνει. Κούρνιασε η δυσμονιά στο νου και ό,τι έχει απομείνει, θλιμμένο κοίταται στη γη, τον Βέβυλον ρημάδι. Στη μνημοσύνη στο νερό δεν βρέχονται πια χείλη. Μέσα στην πλάνη τους ικτρά ξοδεύονται οι ψυχές. Οι ιεροφάντες σύγησαν, κόπασαν οι αρχές. Ήρθαν θεοί αλότριοι, τα έθι να στρεβλώσουν. Σύγησαν οι ιεροφάντες, αλλά να που έχουμε άλλο ένα τεκμήριο. Οι ιεροφάντες και η αίρια. Παρατηρείτε τι κάνουν. Έχουν υψώσει 3 χέρια και κάνουν αυτό. Η τριάδα. Και σήμερα τι κάνει ο παπάς με ένα χέρι την τριάδα. Έτσι δεν μας ευλογούν. Είναι όλα παρμένα, είναι όλα δικά μας καταρχήν. Δεν γεννήθηκε κάτι από το μηδέν. Αυτά είναι αιώνων θρησκεία, αληθινή θρησκεία. Στις λύθεις πλέον την ψυχή, τα χείλη ξεδιψάνε, συνεχίζει ο Μανέλαος, χαίρονται ανύποπτα, εσχρά, την τόση απραξία. Έγινε η εδώς γιορτή, τα γιορτάζουμε κιόλας, η οθός η απαξία. Βάρος της γης κατάντησε και αυτή η ύπαρξή τους. Για να καταλάβουμε τι εννοεί ο Μενέλαος με τη λέξη απαξία, ένα τμήμα της Ιεράς Οδού είναι 20 χιλιόμετρα από την Αθήνα έως την Ελευσίνα. Έχει ανακαλυφθεί λοιπόν στην Ελευσίνα αυτό το τμήματάκι. Το έχουν μαντρώσει με τη σημεντόλιθα και κοιτάξτε πώς τον έχουν καταντήσει. Η Ιερά Οδός των Ελλήνων. Θα το έκαναν ποτέ αυτό οποιοδήποτε άλλος λαός, είτε βάρβαρος είτε όχι. Αν το είχαν οι Εβραίοι αυτό, κάθε μέρα θα πηγαίνουν εκεί και θα κουτουλάγανε τα κεφάλια τους και θα κλαίγανε, γιατί αυτό κάνουν εκεί στο τείχος των δακρύων και προσεύχονται να ξαναανοικοδομηθεί ο ναός Σολομώντα. Εμείς τι έπρεπε να πούμε? Αυτός είναι ο αρχαιότερος
δρόμος στρωμένος επί 20 χιλιόμετρα με πέτρα. Στρωμένος, δεν ήταν χώμα. Και αριστερά και δεξιά, σε όλα αυτά τα 20 χιλιόμετρα έστεκαν αγάλματα. Δεν έχει μείνει τίποτα και δεν σεβόμαστε ούτε αυτό που απέμεινε. Εμέλα. Ξυμίλεψε μέσα του τα πιο ωραία αγάλματα, καθώς συντρίμια είχαν κάνει τα είδωλά του. Λάξευσε μέσα του αιτώματα περίτεχνα, γιατί τα αιτώματα του κοίτονταν στο χώμα. Έχτισε κάτι στους ναούς μέσα στα εσώψυχα, καθώς χαλάσματα είχαν κάνει τους ναούς του. Σε τύμπους χάραξε τη δόξα των πατέρων του, καθώς οι βέβυλοι εσχρά τους είχαν ψέξει. Και τους θεούς του με βλάβη ανύψωσε, καθώς αυτοί τους είχαν ρίξει μέσα στη λύθη. Μα και το πνεύμα στην ψυχή του το διαφύλαξε, γιατί κι αυτό το είχαν επέσχει τα διαβάλλει. Έτσι πορεύτηκε θλιμμένος, μα περήφανος, σαν Προμηθέας που θοπεύει τα δεσμά του, επομιζόμενος το άχθος του δυσβάσταρτου, να είναι Έλληνας στον κόσμο των βαρβάρων. Πώς έχουμε συντονιστεί έτσι, ρε Μενέλα? Για να τα γράψει αυτά τα ποίηματα, αυτό το παιδί που τέλειωσε το τεχνικό λύκειο, πρέπει να γνωρίζει όλα αυτά τα πράγματα. Ή τα κουβαλάς μέσα σου. Κάποτε χάνομαι σαν τέρμονες σιωπές. Χόρδιες σκέψεις ταλανίζουν το μυαλό μου, με δίχως ήκτο ασελγώ στον εαυτό μου και των βαρβάρων με συντρίβουν οι ορδές. Κάποτε πνίγομαι σε ανίποτα γιατί. Μα οι απαντήσεις δεν συμμιλεύουν ερμηνείες. Σκύλες του άδη με θοπεύουν οι αρενίες. Το είναι μου όλο το τσακίζουν στην ακτή. Κάποτε έχω τις μενάδες στην τροφιά. Με πόσο ζήλο μου ξεσκίζουν τη σάρκα. Στέκω αγέροχος στου χάροντα τη βάρκα και το επέκεινα πικρήν παρηγοριά. Ο αναχωρητισμός του ανθρώπου που βιώνει ένα βάρβαρο περιβάλλον γύρω του και ονειρεύεται αυτά τα ωραία πράγματα που ζούσαμε κάποτε. Επόμενο. Ερηνίες. Ερηνίες. Σκύβω να φουγκραστώ τη γη. Φαρίς μου ψιθυρίζει μια μελωδία θλιβερή, σταλμένη από τον Άδη. Μπήγω τα χέρια μου βαθιά και αίμα αναβλύζει. Απόκοσμες ηχούν φωνές. Το όνειδος με πνίγει. Των αθανάτων οι μορφές στέκουν εκεί μπροστά μου. Το βλέμμα τους ξερνά η φωτιά και η σιωπή ατσάλι. Ήρθαν και τούτη τη φορά να με κλεβάσουν πάλι, να λιδωρήσουν τον σαθρό και κούφιο εγωισμό μου, να μου προσδώσουν ενοχές, δικαίως να με ψέξουν για όσα μη γενόμενα, για τα άθλιά μου δρόμενα στον μαλθακό μου βίο. Να μου θυμίζουν κοινικά πως δεν υπήρξα Έλλην, αντάξιος συνεχιστής, για τους φωνιάδες τιμωρός, για όλους τους κάπηλους κριτής. Παρά μονάχα άξιος μομφών και κατεσχήνης, ένας θνητός που λύγησα στο άχθος της ευθύνης. Μες τους βρωτούς πιόκνος, μες στην Αγέλη ο αμνός. Το κάλεσμα. Ποθώ εκείνη τη στιγμή που η πνοή θα πάψει
και δίχως σάρκα εθέριος, θα σε γεννήσω ολούθε. Εκεί που πνεύμα ελληνικό γαλούχησε πατρίδες. Εκεί που Ελλήνων δρόμενα σφυριλατήσαν ήθη. Σε γη σε κτύπου μέσα της οστά Ελλήνων θρέφη. Και πάνω της περήφανα στέκουν τα ιερά μας. Εκεί που ο αέρας κουβαλά τις ιαχές ηρώων. Και οι μνήμες που σκορπούν παντού ρίγος και ανατριχύλα. Σε αυτά τα μέρη να βρεθώ, το χώμα να φιλήσω. Σπονδές να κάνω στους θεούς και να τιμήσω εκείνους που ανδριωμένοι χάθηκαν προασπίζοντας ιδέες, δίχως να λογαριάσουνε τις νιώτες τους το κάλος. Κι θα είναι το πνεύμα μου τερπνό, ανάλαφρη ψυχή μου, και αγαλιασμένος θα σταθώ στα πάτρια χώματά μας. Θα χύσω δάκρυα χαράς και με περίσιωμένος. Σε όλους τους κάπηλους θα πω, δεν τέμνονται οι πατρίδες. Μόνο αένα αποθούν να τρέφουν τα παιδιά τους. Γόνους Ελλήνων να γεννούν, περήφανων ηρώων. Να στέκονται αγέροχες με νοτισμένα μάτια και να προσμένουν στοϊκά το κάλεσμα της μάνας. Το κάλεσμα της μάνας και την ευλογία της. Αυτόχθονες, στη σφύρα και στον άκμονα δούλεψε το ατσάλι. Δώσε πνοή στο μέταλλο και μετουσίωσέ το. Κράτα το μέσα στα χέρια σου και κόψε τους εχθρούς, αυτούς που δρέπουν τους καρπούς και απομυρίζουν το βιό σου. Πάρε από τη γη σου δύναμη, ως αν του αντέου τέκνο, γιατί είσαι σπέρμα ελάνιου, μα και ηρώων φύτα. Στάσου εκεί απέναντι, κι ας είναι αυτοί μυριάδες. Καθώς θα κόβει το σπαθί, να ταξιδεύει ο νους, στα εγκόμια που κάποτε οι αηδοί θα πλέξουν. Για σένα που αίδημος την έγκλη θα θυρεύεις και ο χάροντας θα δέρκεται με δέο στη θωριά σου. Και σαν οι εχθροί σου θα διαβούν και εσύ στο χώμα πέσεις, η γη που σε ανάθρεψε σε πτά θα σ' αγκαλιάσει. Στα σπλάχνα της θα σε δεχτεί όντας δικό της τέκνο και από τη σάρκα σου τροφή θα δώσει στα παιδιά της. Καινούρια τέκνα, ευκλαιά, θα παίξει ευλογημένα. Ατέρμονη ιερή σπορά περίλαμπρων ηρώων. Επειδή το τιτλοφόρησε «Αυτόχθονες», να θυμηθούμε άλλη μία άγνωστη περικοπή από τον Ισοκράτη, είναι η εκατοστή Ολυμπιάδα. Πολύ σημαδιακή χρονιά. Κάθε 4 χρόνια αποτελούνταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και ο Ισοκράτης θα εκφωνήσει τον λόγο. Και ανάμεσα σε αυτά λέει τούτο. Ταύτην γαρικούμεν, αυτή τη χώρα κατοικούμεν, ούχε τέρους εκβαλώντες, χωρίς να έχουμε διώξει άλλους από εδώ. Ούδε ρήμην καταλαβώντες, χωρίς να την καταλάβουμε, ευρισκοντάς την έρημη. Ούδε εκ πολλών εθνών μηγάδες οι λεγέντες, ούτε είμαστε από πολλά έθνη ανακατεμένοι. Αλλού το καλός και γνησίως διαγώναμε, έχουμε υπάρξει καλός και γνησίως, είμαστε γνήσιοι, ώστε εξής περέφημεν, ώστε από αυτή τη γη που φυτρώσαμε, ταύτην έχοντες, αυτήν κατέχουμε, άπαντα των χρόνων διατελούμεν. Και διαβιώνουμε εδώ άπαντα των χρόνων αυτόχθονες όντες, διότι είμαστε αυτόχθονες. Δεν έπρεπε να είναι προμετωπίδα αυτή τα σχολεία μας. Μας διδάσκουν ότι είμαστε Ινδοευρωπαίοι, εμείς πήγαμε στην Ινδία, δεν είναι η Ινδία εδώ. Αυτοί που ήρθαν εδώ, οι Πακιστανοί είναι Ινδοί, έτσι. Τώρα όμως, είχε πάει ο Διόνυσος, είχε πάει ο Αλέξανδρος. Επί 900 χρόνια είχαν Έλληνες βασιλείς εκεί πέρα. Γνωρίσαμε το πρώτο μέρος, το κλαίος, τη δόξα και τις καταστροφές των αρχαίων χρόνων. Σε σχέση με το σύγχρονο Άγος και την εδώ που είπαμε. Συνεχίζουμε τώρα, στο δεύτερο μέρος, με το ηρωικό έπος των νεωτέρων χρόνων, την Εθνεγερσία, είπαμε, ως την Κυπριακή Τραγωδία και τη συνεχιζόμενη τυραννία της Βορείου Υπήρου. Για το παιδομάζωμα και τους γεννήτσαρους, θα μας πει, θα μας απαγγείλει ο Γεράσιμος. Γεννήτσαρος.
κλαίει η μάνα γοέρα του το παιδί της χάνει και απλώνει τα κροδάχτυλα στερνό να δώσει χάδι. Μα είναι πυκνός ο κουρνιαχτός και πίσα το σκοτάδι. Ο πόνος της βαθιά πληγή που δεν μπορεί να γιάνει. Βλέπει το στερνοπέδι της γοργά να ξεμακραίνει μες στην αγκάλι του Πασά και η καρδιά ραγίζει. Βαρύ στέλνει ανάθεμα σ' όποιον τη μοίρα ορίζει. Το τσακισμένο της κορμί κρύος υδρότας ρένει. Ξέρει πως θα έρθει η στιγμή που πια δεν θα θυμάται ότι έχει αίμα ελληνικό. Δεν θα τα αναγνωρίζει και το δικό του το σπαθί Έλληνες θα θερήσει και η δική του η καρδιά Γρεκούς δεν θα λυπάται. Θα γίνει η κρίση του θολή και η ψυχή του μαύρη. Θα βλέπει το άδικο σωστό, τον πόνο θα σκορπάει. Μέσα στη λύθη στο νερό φεδρά θα ξεδιψάει. Κι όσο τα χρόνια κι αν περνούν, ησυχασμό δεν θα βρει. Έτσι θα περιφέρεται στα σκλαβωμένα μέρη, στον τόπο του κατακτητής, του Οθωμανού δεσμότης. Δυνάστης της πατρίδας του και φαύλος καταδότης, ώσπου γι' αυτόν η νέμεσης φινά φινά επιφέρει. Και επόμενο ποίημα, το Καριοφύλλι. Αυτό το έχει απαγγείλει ο Μενέλαος πέρσι στην 25 Μαρτίου, τη γιορτή που κάναμε στο σχολείο μας. Το Καριοφύλλι. Σταλάζει αίμα το σπαθί, το χέρι δεν το αντέχει. Καριοφύλλι του έρημο στέκει και λέει παρέκει. Γιατί αφέντη μάθηκες, μονάχο, ξεχασμένο, νοθρό να κοίτω με στη γη και καταφρονεμένο. Ξεχνάς όταν με κράταγες μέσα στην απαλάμη, χιλιάδες βόλια φεύγανε μέσα από τη θαλάμη. Πόσο χαμός σκορπίζαμε στα τουρκικά σκέρια και μοιαχές περήφανες με σήκωνε στα χέρια. Ύστερα πάλι στον Ντορό, ξανά στο Καραούλι, θερίζαμε αγαρινούς και αγαλιάζαμε ούλι. Κι είχαν τα όρνεα τροφή, οι μάνες μυρολόι, και η Τουρκιά αναστέναζε, οι θυγατέρες κλαίγαν και απόμερα οι πρεσβύτεροι βαρυγωμώντας λέγαν. Να δω κι δύναμη ο Αλλάχ στον πολυχρονεμένο να κάνει ο νους του σχέδια. Αγάντα η καρδιά του, γιατί θεριό είναι ο Έλληνας με περισσό κουράγιο. Έχει στα στήθια του ορμή και στην καρδιά του τόλμη. Κι όταν στα δύσκολα βρεθεί, σαν τη γροθιά μαζεύει. Φωτιές πετούν οι οφθαλμοί κι η μάνη τα θεριεύει. Τούτα του ελάχισε. Απάντηση δεν παίρνει. Αυτό σαν λέοντας βρυχά και το κεφάλι γέρει. Κι είναι τα βλέφαρα βαριά, ανάλαφρη η ψυχή του
όλο γλιστράει σιωπηλά και φεύγει από το κορμί του. Γιατί δεν έχει ανάκαρα. Το τέλος του σημώνει. Κακοφορμήσαν οι πληγές και στέγνωσε το στόμα. Μανά, του δίνει απόκριση με έναν του λόγο ακόμα. Σώπασε καριοφίλη μου κι όλα θα είναι εντάξει. Άλλος με χέρια δυνατά θα'ρθει να σε βαστάξει. Και την Τουρκιά θα εκδικηθείς για τούτον χαμό μου. Θα σε βλέπω από ψηλά, σαν να είμαι στο όνειρό μου. Μια πατρίδα ελεύθερη κάποτε θα ανατείλει κι απ' τα ιερά μας χώματα θα φύγουν τούτοι σκύλοι. Θα είναι ο αέρας καθαρός και η άνοιξη για πάντα. Αυτά του και έφυγε στα χρόνια. Και πάμε στην Κύπρο. Σολομός Σολομού. Πρώτο από το ποίημα θα ήθελα να πω δύο κουβέντες. Υπήρξα τυχερός γιατί πριν από τρία χρόνια που είχα δουλέψει στην Κύπρο έτυχε να δουλεύω πολύ κοντά στο σημείο από όπου καταγόταν ο Σολομός και έζησε. Ήρθα σε επαφή με αρκετούς τυπούς του ανθρώπους και φίλους και συγγενείς. Ο Σολομός ήταν ένας απλός άνθρωπος, ένα απλό παιδί. Καταγόταν από τα λαϊκά στρώματα, να το πούμε έτσι. Αλλά η ψυχή του ήταν μεγάλη και η καρδιά του, τεράστια. Και ήταν ήρωας. Χαρακτηριστικά θα σας πω ένα. Ο ξάδερφός του μου είχε πει ότι το προηγούμενο βράδυ, πρωτού πεθάνει, τους είχε δηλώσει ότι θα κατεβάσει τη σημαία με τα δόντια. Αυτό ήταν ο Σολομός. Σολομός Σολομού. Έλα και πες μου δύο κουβέντες, αδερφέ. Κι αν θες συγχώραμαι που γίνομαι προπέτης. Καθώς εγώ, ένας ασήμαντος οικέτης, τώρα του τάφου σου διακόπτω τη σιωπή. Μα είναι που γίνονται τα μάτια μου υγρά, κάθε που η σκέψη μου σε σένα ταξιδεύει. Που η λογική τη θάρρυτά μου διαφεντεύει, είναι αλήθεια ότι αισθάνομαι δηλώς. Έλα και πες μου πώς οι ήρωες περνάνε, κάθε στιγμή τους στα ειδήσια παιδεία, τα αντραγαθήματα και κάθε τους θυσία, σε κάθε σκέψη πώς οι θύμησες ξυπνούν. Πες για τα βράδια που ξαγρύπναγες μικρός, με μια σκέψη να σου καίει όλο το είναι. Κι αυτή η επίμονη φωνή ήρωας γίνε που σου ταλάνιζε το έφηβο μυαλό. Μα εσύ αλίμονο, το έκαμες κι αυτό. Σημαία έγινες πάνω στο ιστού τα ύψη. Κόκκινη απόκρουση σε μια γαλάζια θλίψη. Και στις ψυχής σου το απέραντο λευκό. Κι ήρθανε κάποιοι και σε είπανε τρελό. Πως για μια ιδέα δεν αξίζει να πεθαίνεις. Μα εσύ αθάνατος τον όλυβο ανεβαίνεις και αυτοί ξοδεύονται σε ένα θνητό παλμό. Να μου να λέει ολότελα τρελός, λίγη απ' τη φλόγα της καρδιάς σου και γονάχα. Σπουδαίος ήρωας να γινόμουν τάχα, του Ολύμπου το κατόφλι να διαβώ. Και πάμε στο τελευταίο μέρος. Εδώ θα σταθούμε και θα πούμε μερικά ιστορικά στοιχεία γιατί και αυτά είναι αδίδακτα, ούτε αυτά γνωρίζουμε. Και έχουμε μπερδέψει Αλβανούς, Αρβανίτες, Βορειοπυρώτες, Ηλυριούς, ούτε ξέρουμε τι είναι ο ένας, τι είναι ο άλλος, ποιος είναι ο ένας, ποιος είναι ο άλλος. 1912-13, Βαλκανικοί αγώνες. Τότε απελευθερώσαμε την Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, νησιά του Αιγαίου.
Διώξαμε τους Τούρκους. Εμείς πολεμήσαμε. Οι Αλβανοί δεν είναι ακόμα κράτος, οι Αλβανοί δεν πολεμήσανε. Το 1913, όμως, η Ιταλία και η Αυστρία δημιουργούν χώρα Αλβανία και βάζουν τα σύνορα να περιλαμβάνουν και τη Βόρεια Ήπειρο. Την ελληνικότατη Βόρεια Ήπειρο, ανήκαν. Αμέσως οι βορειοϊπειρώτες επαναστατούν και κηρύσουν ανεξαρτησία. Ένα χρόνο μετά υπογράφεται το πρωτόκολλο της Κερκύρας που αναγνωρίζεται η ελληνικότητα της Βορείου Ηπείρου και η αυτονομία. Μέσα στα πλαίσια του αλβανικού κράτους δεν αλλάξαν τα σύνορα, αλλά πώς είναι η Καταλωνία μέσα στην Ισπανία, έχει δικιά της κυβέρνηση, δικιά της αστυνομία, δικά της σχολεία, έτσι έπρεπε να ήταν η Βόρειος Ήπειρος. Την ξαναπελευθερώνουμε το 40-41. Είμαστε νικητές του πολέμου. Οι Αλβανοί είναι με τους ηττημένους κι όμως πάλι εμείς χάνουμε και οι Αλβανοί κερδίζουν. Εμείς τι κερδίσαμε από τόσο αίμα, μόνο τα Δωδεκάνησα. Και τον εμφύλιο πόλεμο. Λοιπόν, για να καταλάβουμε τώρα ιστορικά τι έχει γίνει σε αυτά τα εδάφη, το κλειδί είναι ο Γεώργιος Καστριώτης, ο επιλεγόμενος Σκεντέρμπεης. Από το παιδομάσωμα τον έχουν πάρει οι Τούρκοι και παρόλα αυτά τους τόσκασε. Και η ελληνική ψυχή μίλησε μέσα του και έγινε ο μεγαλύτερος διώκτης των Τούρκων από την περιοχή του, ανίκητος μέχρι που πέθανε από αρρώστια. Επί 30 χρόνια πολεμούσε διαρκώς και κατά τρόπον. Είχε πέσει η Κωνσταντινούπολη, αυτός πολεμούσε. Αυτό είναι εικόνισμα. Ο αετός Γεώργιος Καστριώτης. Η σημαία του ήταν αυτή. Αυτή που έχουν σήμερα οι Αλβανοί. Με το βυζαντινό δικέφαλο αετό, κόκκινη. Και αυτή είναι η σφραγίδα του. Θα δούμε παρακάτω και τι λέει. Ο Γεώργιος Καστριώτης γράφει ένα γράμμα προς τον πρίγκιπα του Τάραντος τότε. Η κάτω Ιταλία, η νότιος Ιταλία, μιλούσε ελληνικά. Μέχρι το Μουσολίνι μιλούσε ελληνικά, έτσι. Ο Μουσολίνι απαγόρευσε τα ελληνικά στην νότια Ιταλία. Ο Ιωάννης Αντώνιος, λοιπόν, στον Τάραντα, δέχεται το γράμμα του Γεωργίου Καστριώτη που λέει: «Οι πρόγονοί μας ήσαν οι Πυρώτες, από τους οποίους ευγήκε εκείνος ο Πύρος, στο οποίο την ορμή μόνο οι Ρωμαίοι μπορούσαν να αντισταθούν». Δεξιά βλέπουμε το κράτος του Πύρου. Περιλαμβάνει και τη Λευκάδα και την Ακαρνανία και πήγαινε μέχρι την Επίδαυρο, το σημερινό Δυράχιον. Και βλέπουμε και αρχαίες ελληνικές πόλεις, την Απολωνία, την Αντιγόνια, τη Φινίκη. Αυτός που ίδρυσε τη Φινίκη είναι ο Φίνικας, ο γιος του Κάδμου, ο αδερφός της Εμέλης, ο θείος του Διονύσου. Καταλαβαίνουμε. Και υπάρχει ακόμα αυτή η Φινίκη. Λοιπόν, τι γράφει η σφραγίδα, βρίσκεται στην Κοπενχάγη, στη Δανία. Βασιλεύς Αλέξανδρος. Τον είπαν Αλέξανδρο γιατί νικούσε διαρκώς. Το Αλ, οι μουσουλμάνοι δεν θέλουν να το προφέρουν γιατί είναι Αλλάχ, από εκεί ξεκινάει δηλαδή η ονομασία του Θεού τους. Εξανδρός, το Ξου επίσης δεν το προφέρουν, το λένε Σκου, ανάποδα. Εσκαντέρ. Γι' αυτό είναι Εσκαντέρ στα ανατολίτικα ο Αλέξανδρος, έτσι. Και από εκεί βγήκε Εσκεντέρμπεϊς. Εσκεντέρμπεϊς, τον είπαν οι Τούρκοι. Βασιλεύς λοιπόν Αλέξανδρος επιλέγεται ο ίδιος, ελέο Θεού, αυτοκράτο Ρωμαίων, γιατί τότε δεν λεγόμασταν Έλληνες αλλά Ρωμαίοι. Το όνομα Έλληνη ήταν υποδιωγμόν μέχρι το 21. Ο μέγας αυθέντης Τούρκων, Αλβανών, Σέρβων και Βουλγάρων. Ήταν λοιπόν το αφεντικό όλων αυτών. Δεν λέει Ελλήνων, αφέντης Ελλήνων και δεν ήταν Έλληνες. Ο Γεώργιος Καστριώτης λοιπόν αντιμετώπισε τον Τούρκο, τον Σουλτάνο, τον Μουράτ το Β' πριν τον Μουάμεθ το Β' με μεγάλο ηρωισμό και πολλές νίκες επί 25 χρόνια. Πεθαίνει το 1468, λίγα χρόνια μετά που είχε πέσει η Κωνσταντινούπολη, από ασθένεια, δηλαδή πολέμησε και με τον Μάνα. Παρέμεινε επί αιώνες σύμβολο και παράδειγμα αντιστάσεως. Ο γιος του λέγεται Ιωάννης Καστριώτης
και ο γυναικάδελφός του, αδελφός γυναίκας του, Κωνσταντίνος Αριανίτης Κομνηνός. Αυτοί πολεμούν μετά το θάνατό του άλλα 10 χρόνια νικηφόρα τον Μωάμεθ τον Β' τον Πορφυρτή και περνούν έπειτα, όταν νικήθηκαν, στην απολία της Ιταλίας. Την αγωνιστική τους παράδοση, γιατί πολλά από τα παλικάρια τους κατέβηκαν λίγο πιο νότια, αυτοί ήσαν πάνω στην Κρούγια, Κρόια. Είναι λίγο πάνω από τα Τύρανα, εκεί ήταν η έδρα του. Την αγωνιστική του παράδοση συνέχισε η Χιμάρα. Η Χιμάρα επαναστάτησε 9 φορές μέχρι το 21, από μόνη της, εναντίον των Τούρκων. Μετά την άρρωση της Κρόιας, που έγινε το 1378, πολλά παλικάρια λοιπόν του Σκεντέρμεη κατέβηκαν στο Σούλι και ενώθηκαν με τα οικεία ετόπουλα της Υπήρου. Ο Τούρκος τώρα, έχουμε και μαρτυρία Τούρκου. Ο Τούρκος βιογράφος του Αλή Πασά, ο Αχμέτ Μουφίτ, γράφει για τον Καστριώτη. Το έτος 1443 δραπέτευσε από το Οθωμανικό στρατόπεδο του Μωράβα, γιατί τον είχαν, είπαμε, ως γεννήτης εκεί, ο Έλληνας ηγεμόνας Καστριώτης και πήγε στην έδρα των προγόνων του στην Κρόια. Θα τη δούμε παρακάτω την Κρόια. Όταν ενώθηκε η Επτάνησος με την Ελλάδα, το 1864, ο Παναγιώτης Σούτσος εκφωνεί το πανηγυρικό λόγο στην Αθήνα για την Ένωση της Επτανήσου και λέει ανάμεσα στα άλλα «Ιδού ο Έλληνες υπέδες της Επτανήσου» παρευρίσκονταν εκεί και οραματίζεται «Εκείθεν κατεβαίνει ο Γεώργιος Καστριώτης ερχόμενος από τους Κρούης» την Κρόια που είπαμε «διερχόμενος την παραθαλασσίαν θεσπρωτίαν κάθεται υπό το φως της Ελλήνης αντικρίτης Κερκύρας έχει δε γύρω του τον Κομνηνόν Αριανίτην άρχοντα της Αργυροπολύγνης, Αργυρόκαστρο και Ανδρέαν τον Θοπίαν, άνακτα της Χαωνίας. Την ξέρετε τη Χαωνία ποια είναι? Είναι το αρχαίο όνομα της Βορείου Υπήρου. Θα το δούμε τώρα και από αρχαίους γεωγράφους. Ο Σκύλαξ είναι ένας αρχαίος γεωγράφος και στο έργο του Περίκλους αναφέρει μετά τους Λιβερνούς, Λιβερνοί είναι οι Κροάτες, οι σημερινοί Κροάτες. Μετά τους Λιβερνούς λέει, οι Λυριοί παρικούσι, μένουν και οι Λυριοί, παραθάλαταν στην Αδριατική, μέχρι Χαωνίας, μέχρι τη Χαωνία, της κατακέρκυραν. Μέχρι τη Βόρεια Ήπειρο, λοιπόν, ήσαν οι Ηλυριοί. Μετά δε Ηλυριούς, οι Χαώνες. Κατά δε Χαωνία, νήσος εστί Κόρκυρα, κέρκυραν απέναντι τη Χαωνία, τη Βόρεια Ήπειρο. Να, λοιπόν, πώς διατάσσεται η Αλβανία, ας πούμε, η σημερινή, η περιοχή αυτή, σε τρεις ζώνες. Βλέπετε την Κρόια που την έχουμε κυκλώσει εκεί με το κόκκινο, πάνω πλήρω τα Τύρανα. Και εκεί έρχεται η γραμμή του Γύρετσεκ, γιατί από πάνω είναι οι Γκέγγιδες, είναι άλλη φυλή αυτή από εμάς, από κάτω είναι Μεσογειακή φυλή, πάνω είναι Καυκάσι. Διακρίνονται γιατί έχουν την Πλατινία στο κεφάλι. Ο καθαρός τύπος τους είναι Καυκάσιος, πεταχτά αυτιά, γαμψή μύτη και Πλατιενία. Εμείς έχουμε την Κούρμπα και τα λεπτά μεσογειακά χαρακτηριστικά. Αλλά με τους αιώνες βέβαια έχουν επέλθει και επιμειξίες. Μία άλλη γραμμή που χωρίζει τη Βόρεια Ήπειρο από την Τοσκαριά, να το πω έτσι, είναι η γραμμή Σουλφέη που έρχεται πάνω από το Αργυρόκαστρο και τον Αυλώνα στον Γενούσο περίπου ποταμό. Όχι, ο Γενούσος είναι πιο πάνω. Λοιπόν, εκεί ανάμεσα κάτω τους Γέγκηδες κατοικούν οι Τόσκηδες. Αυτοί είναι οι Αρβανίτες, οι Τόσκηδες. Και κοιτάξτε τώρα τι φύλλο είναι αυτό. Έχουμε ένα αρχαίο κείμενο του Διονυσίου του Αλεκανδασέως που λέει «Τους Τυρινούς, οι Τυρινοί είναι στη Μικρά Ασία και στη Λίμνο και φεύγουν, απικούν στην Ιταλία, τη Βόρειο Ιταλία, το Τυρινικό Πέλαγος που λέμε, και αυτοί ονομάζονται Ετρούσκοι. Οι Ρωμαίοι τους Ετρούσκους τους καλούν Τούσκους, Τοσκάνοι. Κάποιοι περάσανε πάλι απέναντι και είναι οι Τόσκηδες. Είναι δικό μας φίλο, πελασγή, μεσογειακό. Γι' αυτό και δέσαμε αμέσως τους Αρβανίδες που ήρθαν πίσω.
Έτσι λοιπόν έχουμε, πάνω από τη γραμμή γύρευση, δηλαδή πάνω από τα Τύρανα και την Κρόαια, είναι κανονικά οι Γέγγιδες. Ανάμεσα είναι οι Τόσκηδες, οι Αρβανίδες, που είναι πελασγικό δικό μας φύλλο, και αμέσως μετά είναι οι Βορειοπυρώτες, οι Χάωνες, στα αρχαία κείμενα. Το ξεκαθαρίσαμε. Όποιος θέλει τώρα να λέγεται Αλβανός, γιατί οι μισοί Αλβανοί είναι Έλληνες, η καταγωγή τους είναι από την Κασπία θάλασσα, είναι το σημερινό Αζερμπαϊτζάν. Το βλέπετε εδώ σε χάρτη ρωμαϊκό. Και έχουμε και αρχαίο κείμενο από Έλληνα, γεωγράφο, προσμένει το πόντο, τον έκφυξινο πόντο, η Κολχική, Κολχίδα, η σημερινή Γεωργία, προσδέτει Κασπία, από την Κασπία θάλασσα, η Αλβανία. Και άλλος χάρτης. Και άλλος χάρτης. Λοιπόν, δύο λόγια για τους Τσάμιδες. Οι Τσάμιδες είναι ελληνικό φύλλο. Αλλά δοσύλλογοι. Αυτοί πήγανε με τους Τούρκους εξ αρχής. Εκμουσουλμανίστηκαν, πήραν τα καλύτερα εδάφη στα Σπρωτεία και όσοι μείνανε πατριώτες πιστοί, πήραν τα όρια και τα βουνά που λέμε. Σουλιώτες. Αυτοί έκαψαν στο πόλεμο του 40 2.330 οικίες Ελλήνων. Λαιλάτισαν ολοσχεδόν 53 χωριά. Εφώναψαν 1.060 Έλληνες και βίασαν 209 Ελληνίδες. Αυτά είναι από τα επίσημα κρατικά αρχεία κατά την Ιταλογερμανική κατοχή. Τώρα βάζουν τα παιδιά τους, βλέπετε την νεολαία, και κρατάνε σημαίες και έρχονται σαν σύνορα με την Ελλάδα και διαδηλώνουν υπέρ της ξαμουριάς. Και βλέπετε και τη Μεγάλη Αλβανία, πώς την οραματίζονται, φτάνουν μέχρι την Πρέβεζα. I love Τσαμερία. Ήπειροι έστε σκύπεροι. Ήπειρος είναι αλβανική. Μες. Τώρα τελευταία καταθέσαμε και στο κάπου στην Ευρώπη, και στη Χάγη. Στην Ορία. Ναι, επίσημο, να τους αναγνωριστούν τα εδάφη. Ναι, ήταν εδώ. Ναι, ήταν Έλληνες. Να το παραδεχτούν τουλάχιστον, όπως και οι Σκοπιανοί. Τι νομίζετε, Έλληνες είναι αυτοί. Αλλά είναι εξωμότες. Έτσι την πατάμε από εμάς συνήθως, από δικούς μας. Άρα δεν έχουμε ελληνική συνείδηση. Πάμε λοιπόν στο ποίημα «Βόρειοι Επιρώτες». Ο Βόρειος Επιρώτες. Τις νύχτες ήθελε να μένει μοναχός, να ονειρεύεται μια ελεύθερη πατρίδα. Μες στην καρδιά του στηβαζόταν η ελπίδα και το όραμά του φυλακή και λυτρωμός. Ήταν το κλάμα του ένας μαύρος παραγμός. Παρίς το βάρος της σκλαβιάς ασφυλιούσε. Το είναι του όλο τη λευτεριά ποθούσε και στην ψυχή του είχε φωλιάσει ο δικαιωμός. Μα στο μυαλό του μια σκέψη συνετή του έδινε ανάκαρα να κάνει υπομονή. Ώσπου μια μέρα ήλιος νέος να φανεί στο Δέλβινο, στην Κοριτσά, στην Πρεμετή. Κι ύστερα το άδικο του θόλωνε το νου. Τούτα τα σύνορα πίταχα τα ορίζουν και τις πατρίδες πως τα δύο τις χωρίζουν και μόνο τα άστρα τις ενώνουν του ουρανού. Έτσι όλο φαντώνε εσώψυχα η λαχτάρα, αυτά τα σύνορα για πάντα να σβηστούν. Με την Ελλάδα τα μέρη ετούτα να ενωθούν, το τεπελένι, οι Άγιοι Σαράντα και η Χιμάρα. Μα ήταν τα χρόνια που περνούσαν φορτικά κι αυτός τον ξένο τον ζυγό πόσα να υπομένει. Έμεινε μόνο στην πατρίδα να προσμένει με τους βαρβάρους μες στη γη του αφεντικά. Κάποτε γίνανε τα χέρια του βαριά. Ήρθε ο χρόνος το κορμί του να τσακίσει.
ήρθε ο ξένος στο έρμο βιός του να ορίσει και να ψευτήσει του ονείρου του η χωριά. Μα πάντα θα μενε του οράματος δεσμότης. Ακόμα κι έτσι, μέσα του ήξερε καλά, θα είχε στη σκέψη την πατρίδα του ψηλά. Κι όπως γεννήθηκε, έτσι θα γύριζε στη γη. Όριο υπηρώτης. Και φτάσαμε στο τελευταίο ποίημα για να κλείσουμε. Την απόψινή ωραία εκδήλωση. Οδή στους ήρωες. Οδής στους ήρωες. Βήμα το βήμα πολεμούν εις της επάλυσης. Λίγες χιλιάδες απέμειναν μονάχα να αντιμάχονται το μένος των βαρβάρων, να αντικρούν τα ανιερά του στήθη. Ξέφτισε η κάποτε σπουδαία πανοπλία, τα δόρατά τους τσακισμένα χάσκουν χάμο. Γέμισαν πόνο τα κορμιά, δεν υπακούν στις προσταγές, παρά μονάχα ενστικτοδός αντριοπαλεύουν. Δεν τους τρομάζει αυτό το τέλος που σημώνει, τον δοξασμένο θάνατο γυρεύουν. Μα είναι που ξέρουν πως αυτοί μονάχα μείναν, στερνοί υπέρμαχοι της ένδοξης πατρίδας. Είναι αυτό που στις ψυχές τους δίνει αγάντα, κόντρα σε όλους και σε όλα να θυρεύουν κάτι από το άφθητο κλαίος των πατέρων πάνω σε τούτες τις επάλξεις του θανάτου. Κάποτε θα έρθει ο καιρός που θα χαθούμε, καθώς ταιριάζει στον ηρώων το γραμμένο και οι βάρβαροι τα κορμιά τους θα σκυλέψουν και οι εφιάλτες θα συμπράξουν εμελίσσα. Μέσα στου χρόνου την αχλή θα ξεχαστούνε τα πεπραγμένα και οι θυσίες των ηρώων. Αυτών των λίγων που σταθήκαν στις επάλξεις, εις τα το χέρες της πατρίδες που αλωθήκαν. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Άλλωστε, νομίζω ότι υπόθηκαν πολλά και σπουδαία πράγματα σήμερα. Εδώ σε Ελλήνων, λοιπόν, και όχι εδώ σε Ελλήνων, γιατί προφανώς ο δρόμος που βαδίζουμε είναι της ντροπής. Και πολύ φοβάμαι και της υπερβής. Το τι πραγματεύομαι μέσα από το βιβλίο μου, μέσα από τα ποίηματά μου, είναι προφανές, νομίζω. Η ποίησή μου είναι ιστορική, είναι εθνική, είναι πατριωτική. Άλλωστε το επιτάσσουν οι καιροί να είναι έτσι. Δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Δεν μπορούμε να βάλω και τον εαυτό μου μέσα, τέλος πάντων, οι άνθρωποι του πνεύματος, σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, να ασχολούνται με άλλα πράγματα. Ενώ η πατρίδα χάνεται. Δεν μπορεί, εγώ δηλαδή το δικό μου το μυαλό δεν μπορεί να το χωρέσει αυτό το πράγμα. Κάποιος μπορεί να βρει πολιτική χρειά στα λεγόμενά μου και στα ποίηματά μου. Πολύ σωστό. Αυτό ακριβώς που λέει ο Γεράσμος, θα συμπληρώσω, πολιτική ναι, κομματική όχι.
Και θα ρωτήσω το εξής. Αν ο ποιητής δεν είναι πολιτικό «ον», τότε ποιος μπορεί να είναι. Αν όχι ο ποιητής. Όμως δυστυχώς οι εποχές που ζούμε είναι πονηρές. Δυστυχώς. Η ποιήση μου λοιπόν, σας είπα ότι είναι και ιστορική. Όμως δυστυχώς την ιστορία, η ιστορία γράφηκε από τους νικητές. Και γράφτηκε κατά το δοκούν. Όπως θεώρησαν αυτοί, ότι τους βολεύει. Σήμερα φάνηκε αυτό. Μπορεί να κάνατε λίγο υπομονή, αλλά νομίζω ότι το είδατε αυτό το πράγμα. Μιλήσαμε για τον τεράστιο διωγμό εναντίον των Ελλήνων, για τις σφαγές. Ποιος μιλάει για αυτά τα πράγματα? Είναι δυνατόν, εν έτη 2016, αυτά τα πράγματα να μην διδάσκονται στα σχολεία μας? Δεν πρέπει κάποτε οι υπεύθυνοι να βγουν μπροστά? Δεν πρέπει κάποτε κάποιοι να ζητήσουν συγγνώμη? Άσχετα με το τι πιστεύει ο καθένας. Άσχετα με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του καθενός. Δεν πρέπει η επίσημη εκκλησία να βγει και να ζητήσει ένα μεγάλο συγγνώμη? Ο Πάπας το έκανε. Έστω και καθυστερημένο. Βγήκε και παραδέχτηκε τις σφαγές. Αυτά λοιπόν είναι άσχημα πράγματα. Ας το αφήσουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι, το οποίο πονάει πραγματικά, γιατί μιλάμε για εκατομμύρια νεκρών. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη σφαγή στην ιστορία που ούτε καν αναφέρεται. Εγώ θα πάω σε ένα άλλο σοβαρό κομμάτι, που εκεί νομίζω ότι είναι το μέλλον, ότι εκεί έγκαιται το αν εμείς θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε σαν έθνος, σαν χώρα. Πρέπει πάση θυσία να δημιουργήσουμε ελληνικά σχολεία. Τα σχολεία μας τώρα δεν είναι ελληνικά. Δεν υπάρχει τίποτα το ελληνικό μέσα τους. Ο κύριος Στάμου και ο Γεράσιμος Αραβανής γνωρίζουν καλά, γιατί υπήρξαν καθηγητές. Εκεί πέρα λοιπόν πρέπει να απαντήσουμε, πρέπει να δημιουργήσουμε ελληνικά σχολεία. Εκεί είναι η όλη υπόθεση, έτσι ώστε να επέλθει ο επανελληνισμός. Κάποτε ήμασταν Έλληνες, τώρα δεν είμαστε. Άρα λοιπόν πρέπει να επανελληνιστούμε. Αυτό είναι το κυριότερο, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Πριν από 100 χρόνια ο μέγιστος Περικλής Γιαννόπουλος είπε ότι πεθαίνετε γιατί σκοτώσατε το πνεύμα. Ενώ όσο δεν αναστηθεί και δεν αναστηλωθεί το πνεύμα, είναι αδύνατο να αρχίσει η υπάρχουσα ζωντανή Ελλάς. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Σκοτώσατε το πνεύμα. Δεν πάμε πουθενά. Και αυτό φάνηκε. Γιατί αν νομίζει κάποιος ότι οικονομικό είναι το πρόβλημά μας, δεν είναι οικονομικό, γιατί είχαμε την οικονομική ευημερία των τελευταίων 20 ετών. Πού μας έφτασε? Σε τι είμαστε πρώτοι? Στα μπουζούκια? Να, στα μπουζούκια είμαστε. Αν με ρωτήσετε αν είμαι αισιόδοξος ή απεσιόδοξος, θα χρησιμοποιήσω πάλι μια φράση του Νίτσε, ο οποίος λέει το εξής. Ο Έλληνας δεν μπορεί να είναι ούτε αισιόδοξος ούτε απεσιόδοξος. Μπορεί να είναι στη βαθύτατη ουσία του αντρικός. Βλέπει τα φοβερά πράγματα να έρχονται και δεν τα κρύβει από τον εαυτό του. Εγώ λοιπόν είμαι ρεαλιστής, δεν μπορώ να τα κρύψω από τον εαυτό του. Από τον εαυτό μου. Ούτε εσείς μπορείτε να τα κρύψετε. Κανένα από μας δεν μπορεί. Γιατί το πρόβλημα είναι εδώ μπροστά μας και το φάσμα του αφανισμού, ακριβώς όπως σας το θέτω, αυτό δεν είναι κάτι άλλο, είναι μπροστά στα μάτια μας. Μέσα από τους αλλεπάλληλους διωγμούς λοιπόν, ανά τους αιώνες, μοιραία επήλθε και η αλλοτρίωση. Δυστυχώς. Είμαστε ένας λαός λογοτομημένος, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Φτάσαμε στο σήμερα που αξίες αδιαπραγμάτευτες διαστρεβλώθηκαν και μεταλλάχθηκαν. Δύο πολύ απλά παραδείγματα. Η Φιλοπατρία λογίζεται ως φασισμός.
Η αγάπη για τον ομοεθνή ως ρατσισμός. Πάρα πολύ ωραίες λέξεις. Εγώ τις αγαπάω πάρα πολύ. Είναι οι μόνες λέξεις που σε στριμώχνουν στη γωνία, χωρίς να μπορείς να βοηθήσει τον εαυτό σου με καμία δύναμη. Και γι' αυτό άλλωστε έχουν δημιουργηθεί. Αυτός που αγαπάει την πατρίδα λοιπόν είναι φασίστας, είναι ρατσιστής και όταν μπει η ταμπέλα τελείωσες. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτοί που δημιούργησαν αυτές τις λέξεις, γιατί δεν έχουν καμία σχέση με την ελληνίδα γλώσσα, τα πήγανε πάρα πολύ καλά, κατάφεραν τον σκοπό τους, προφανώς. Αυτές οι λεγόμενες λέξεις πακέτο. Εγώ θα σας ρωτήσω το εξής, πώς γίνεται ένας άνθρωπος να μην αγαπάει την πατρίδα του. Πατρίδα είναι η γη των πατέρων. Αυτοί λοιπόν που δεν αγαπάνε τη γη των πατέρων τους, προφανώς είναι κάτι άλλο. Έχουν κάποιο πρόβλημα. Θα κλείσω λοιπόν λέγοντας το εξής. Ότι λίγο πολύ όλοι μας ξεδιψάμε στην πηγή της λύθης. Διαβάσαμε το ποίημα προηγουμένως. Ξεδιψάμε όλοι στην πηγή της λύθης. Εγώ θα πω ότι καιρός είναι να πιούμε από την πηγή της μνημοσύνης. Δεν έχουμε και πολλά περιθώρια άλλωστε. Δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Αν δεν το κάνουμε αυτό, έχουμε τελειώσει. Την πηγή της μνημοσύνης υπάρχει. Δεν είναι της φαντασίας μου. Η πηγή της μνημοσύνης λοιπόν υπάρχει. Είναι στα κείμενα των πατέρων μας, τα οποία στέκουν εκεί τεράστια πνευματική παρακαταθήκη. Τώρα, το αν εμείς δεν μπαίνουμε στη διαδικασία ό,τι κάνουμε να τα ξεφυλίσουμε, αυτό είναι άλλο θέμα. Γι' αυτό σας λέω, μόνο τα νέα παιδιά θα μας βγάλουν από αυτή την κατάσταση. Μόνο τα ελληνικά σχολιά θα μας σώσουν. Εμείς οι μεγαλύτεροι, δυστυχώς, σε μεγάλο βαθμό το έχουμε χάσει το τρένο. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Η πηγή της μνημοσύνης λοιπόν βρίσκεται στα κείμενα των πατέρων μας. Βρίσκεται στα ιερά μας που περιμένουν αναστήλωση και αναβίωση των θρησκευτικών δρόμων. Βρίσκεται στην ανάσα των θεών που υπάρχουν γύρω μας ως συμπαντικές δυνάμεις άλλωστε. Εγώ θα πω λοιπόν κλείνοντας ότι ας πάψουμε να πίνουμε στην πηγή της λύθης. Ας πιούμε από την πηγή της μνημοσύνης. Να είστε καλά.